Πηγαίνουμε στην Πρέβεζα και στην Ιγουμενίτσα για παραστάσεις. Πρώτα Πρέβεζα, μετά Ιγουμενίτσα. Ποιος έχει πάει Πρέβεζα? Εγώ έχω πάει Πρέβεζα. Και εγώ έχω πάει Πρέβεζα. Και εγώ έχω πάει Πρέβεζα. Εγώ είχα πάει και είχα κάτσει. Δεν είναι μαγιά να πας στην Πρέβεζα. Αν μπορείς να πας όποτε θες. Παύση είναι αυτό το πίνω. Δεν έχω πάει Πρέβεζα. Είχα πάει για τουρ, αλλά ήταν τόσο γρήγορο και δεν είδα καθόλου την Πρέβεζα. Λοιπόν, εγώ που έχω ξαναπάει και έχω πάει μία φορά με το Βίρονα και έχω πάει και ως ηθοποιός, γιατί είμαι, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος. Α, είσαι ηθοποιός. Α, δεν ξέρω, γιατί νομίζω σε ένα επεισόδιο δεν το είπες. Ναι. Έχω πάει παλιά πριν από 10 χρόνια με μία παράσταση με τον Κλάρο του Τσέχοφ και πήγαμε και πέρυσι με το Βίρονα. Το αξιοσημείωτο είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη και όπου και να πας έχει πάρα πολύ ωραίο φαΐ. Όντως, ναι, πάρα πολύ ωραία, ναι. Είχαμε παίξει στο θεατρικό εργαστήρι Πρέβεζας, που είναι ένας χώρος ο οποίος ήταν παλιά στρατόπεδο νομίζω και τον έχουν πάρει. Και εκτός ότι ήταν πάρα πολύ ωραία και η οργάνωση και οι φιλόξενοι, και ο κόσμος ήταν πάρα πολύ ζεστός. Δηλαδή, θυμάμαι μόνο ωραία πράγματα. Μάρκο, φύγε! Βγες, Μάρκο! Είχε πάρα πολύ, και πολύ ωραίο φαΐ. Και πολύ ωραίο φαΐ. Και θυμάμαι ειδικά πριν 10 χρόνια πήγαμε και φάγαμε, παιδιά, ένα γεύμα που το θυμάμαι ακόμα. Φάγαμε κρέας, φάγαμε μάγουλα από μοσχάρι, φάγαμε γλυκάδια και ήταν διαστημική η γεύση. Γιατί να φας μάγουλα από μοσχάρι? Γιατί μπορείς. Είναι πολύ νόστιμο. Πολύ νόστιμο. Και χώμα μπορείς να φας, αλλά δεν το τρως. Δεν είναι νόστιμο, Κώστα. Τι λες, έχεις φάει χώμα από, ξέρεις. Αυτά από μένα. Από εγώ Πρέβεζα δυστυχώς είναι από αυτές τις πόλεις που τις έχουμε πάει σε tour, αλλά ήταν μπαμ 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 και δεν πρόλαβα να δω την ομορφιά της ή κάτι. Θα τσεκάρω όμως. Εγώ είχα πάει για το περιοδικό που δούλευα και έκανα ταξίδια γαστρονομικά. Το Penthouse. Είχα πάει να το ψάξω λίγο. Ναι. Και είναι λίγο υποτιμημένη περιοχή. Ο κόσμος την έχει λίγο λάθος στο μυαλό του, ενώ είναι και πολύ όμορφη και γαστρονομία έχει και καλό κόσμο έχει και μια χαρά πολύ ωραία. Ω, παιδιά μπάτσι, κάντε ότι όλοι μιλάτε αγγλικά. Oh my god, this is a very good country. This is the best country in the fucking world. Γύρισαν το κεφάλι τους και σε κοίταξαν και οι δύο. Έρχονται. Όχι, δεν έρχονται. Τώρα όμως αρθούνε. Πόσο είναι? Δεν ξέρω. Γεια σας. Τα έχεις καταφέρεις και στο stand-up comedy. Γιατί, και μαλάκα, στο YouTube. Γιατί. Και κάνεις και διάφορα πράγματα. Γιατί, όπως installation και είσαι γνωστός. Όλοι σε αναγνωρίζουν. Γεια σας. Μακάρι να έρθουν οι μπάτσοι ρε πούστη και να πω ψάξτε τον, έχει 12 κιλά κοκαίνη πάνω του. Χωρίς ιδιοδίου. Φωρίς. Κάθε φορά που μαλάκια. Εντάξει. Λοιπόν, να σας κεράσω ένα beat. Να με κεράσει ένα beat. Κέρ ένα beat. Λοιπόν, και θα το πω, το έχω γραμμένο. Παλιό. Όχι παλιό, καινούριο. Το οποίο το έχω πει κάνα δύο φορές όταν δοκιμάζαμε το «Δεν επιθυμώ». Να μου πείτε γνώμη, δεν το έχετε ακούσει ποτέ εσείς. Ωραία. Ωραία. Θυμάστε όλοι έναν αστικό μύθο που υπήρχε στην Αθήνα με έναν μαύρο που πουλούσε CD. Ναι, που έτσι και το έπαιρνες, δεν είχε το CD από το συγκρότημα που θέλεις, αλλά ακουγόταν ο ίδιος μαύρος να ραπάρει και να λέει γιο, σου πήρα 5 ευρώ. Ναι. Σκεφτόμουν πόσο γαμούσε αυτός ο τύπος, πόσο μερακλής πρέπει να ήταν, που αντί να σου πουλήσει και το άδειο CD, μπήκε στη διαδικασία να ηχογραφήσει καμιά χιλιάρα. Δηλαδή θες να μπήκε και σε στούντιο. Ξέρεις γιατί το κάνανε αυτό, γιατί ηχογραφούσανε. Γιατί? Αν γίναγε στα... Φαίνεται ότι είναι γραμμένο. Μπράβο, άμα γίναγε στο καμένο CD, τη γραμμένο, έβλεπες μέχρι που έχει γραφτεί ή αν είναι όλο γραμμένο και αν σου πουλάγε και ένα CD το καταλάβαινε. Εντάξει, εγώ το πάω ρε παιδί μου, πόσο μερακλής θα ήταν για να το κάνει αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε να γράψει οτιδήποτε ρε παιδί μου. Ναι. Επέλεξε να τραγουδήσει μόνο και μόνο για να σου τρίψει τα μούτρα ότι σε έκλεψε. Δηλαδή είναι σαν να σε κλέβει πορτοφολάς και να σου στέλνει βίντεο την επόμενη μέρα και κάνει δικά μου. Και πέρασε και στα DVD αυτό, το ξέρεις. Έχω ακούσει ότι έχει υπάρξει και ότι είναι υπάρχει παίζει, βίντεο, παίζει ο ίδιος και καλά και σου κάνει γιο. Στην ξαναπερά. Τώρα έχω 10. Πιστεύεις ότι το μίξαρε και λίγο? Δηλαδή ξέρεις, είναι εδώ στο δεύτερο γιο, θέλει λίγα μεσαία. Ωραία, το κέρασε. Αλλά είναι αστικός μύθος ρε παιδί. Ναι. Και με τα χρόνια καταλάβαμε ότι είναι ένα ψέμα, γιατί ξέρεις, είναι... έχει πάρα πολλές αδυναμίες στην ιστορία αυτή. Αλλά υπερασπίζομαι την εξής γραμμή, ότι αν
καταφέρεις έναν αστικό μύθο να τον περάσεις σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού για πολλά χρόνια, τότε αυτός ο αστικός μύθος περνάει στην κοινωνία ως αλήθεια. Και αυτοί είναι δύο αστικοί μύθοι που θέλω να καταρρεύσω. Δύο που πρέπει να καταρρεύσουν. Είναι ο δακτύλιος και το παγωτό φιστίκι. Ωραία, και σου πω. Πρώτο, ο δακτύλιος πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Και εγώ. Πόσες φορές το έχω πει εγώ αυτό. Ποτέ, δεν υπάρχει, ρε. Είναι η Neverland της Ελλάδας. Της Αθήνας. Δηλαδή, σκάει ένας τροχονόμος, επασπαλίζει με μια κλίση στο παράθυρο και σε μια περιοχή όπου κυκλοφορούν μονά και ζυγά και το καλό θριαμβεύει. Ωραία. Και ξέρεις και γιατί έχει επιβιώσει ο δακτύλιος, γιατί είναι πάρα πολύ καλή δικαιολογία. Γιατί όταν σε παίρνουν για μετακόμιση, λες δεν μπορώ ρε φίλε, και διαφορούν τσιγάτσι μέρα και έχω μονάκι. Σιγά να σου θυμάται την πινακίδα σου. Και το άλλο για το παγωτό φιστίκι είναι το εξής, ρε παιδί μου. Ότι τώρα πια, αν έχει φάει παγωτό, έχει κομματάκια φιστίκι. Έφαγα πρόσφατα, ρε παιδί μου, κανονικό χρώμα πραγματικό. Και έχει ο θαύμα γεύση φιστίκι. Και αναρωτιέμαι, ρε μαλάκα, τι σκατά τρώγαμε τόσα χρόνια. Θυμάσαι ένα φωσφοριζέ πράγμα που είχε χρώμα, που είχε ένα χρώμα ανοιχτό πράσινο και σου λέει κάποιος, ρε παιδί μου, ήταν σαν ένα ενεργό ουράνιο και η δικαιολογία ήταν όχι, έτσι είναι το εσωτερικό Αιγίνη. Και λες, όχι φίλε, αυτό είναι το χάρπιξ στη λεκάνη. Αυτό το χρώμα είναι η στολή του χειρούργου, είναι ο σταθμός του τρένου Βικτόρια. Δεν είναι φιστίκι. Και στη γεύση πάλι δεν ήταν φιστίκι. Και ξέρεις τι ήτανε, το βρήκαμε. Σπανάκι με ζάχαρη. Το βρήκαμε, λέει. Ναι, και ξέρεις γιατί δεν έσπασε αυτός ο μύθος. Γιατί κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για το παγωτό φιστίκι. Το παίρναμε μόνο για να σπάει το καφέ στο παγωτό. Μου λέγει η μάνα μου στο παγωτατζίδικο, μην πάρει μόνο, βάλει και κάτι άλλο. Και λέει, δεν είχα βάλει και αυτό το πράσινο. Ναι, γιατί τη φράουλα σου λέγανε ότι είναι συνθετική. Σου λέει, έχει απλά άρωμα φράουλα, δεν είναι φρούτο. Ενώ το παγωτό φιστίκι το εμπιστευόταν. Η μαμά. Ναι. Φίλοι, παγωτό φιστίκι θα είναι πάρα πολύ καλό. Και σαν παιδιά το μάθαμε από την καραμπόλα που είχε άσπρο καφέ, ροζ και πράσινο. Και είχε και παιχνιδάκι μέσα, οπότε δεν μας ένοιαζε εφόσον είχε παιχνιδάκι. Ποτέ, λάκι κάποια καραμπόλα. Ναι. Δηλαδή ήταν παγωτό λέσι, ρε παιδί μου. Ήταν χάλι. Δεν ήταν καμιά φοβερή γεύση. Για το δώρο το παίρνε. Για το δώρο ακριβώς. Εγώ έλεγα στην παράσταση ότι αυτό με τα παγωτά που λες. Mm. Έλεγα στο κοινό, θυμάστε που παλιά είχαμε μικρά ψυγεία παγωτών. Είχε 6 γεύσεις. Είχε φράουλα, ξέρω εγώ, σοκολάτα, βανίλια. Και το άλλο που όλοι θέλαμε, αλλά ντρεπόμασταν να ζητήσουμε, το στρατσιατέλα. Και πήγαινε κοντά στον παγωτατζή και του λέγε: θέλω και μια μπάλα στρατσιατέλα. Και σου λέει: τι θέλετε, αγάπη σου, βάλουμε φιστίκι. Και ντρεπόμασταν και λέγε: προφυλακτικά, προφυλακτικά. Και τώρα μετά περάσαμε σε μια νέα μόδα που τα παγωτατζίδικα είναι τόσο μεγάλα, με τόσες γεύσεις που ο τέτοιος θέλει μηχανάκι να πηγαίνω, έρχεται από κάτω για να το φέρει. Και τρελαίνομαι με τις γεύσεις. Εκεί που είχα ξεφύγει και το έλεγα στην παράσταση ήταν με το τσιχλόφουσκα, τη Βασιλεία. Και έλεγα, αρμαλάκες, λέω, γιατί τσιχλόφουσκα, λέω, πώς είναι και γιατί είναι αυτό το χρώμα. Και λέω, πώς έχετε φάει τσιχλόφουσκα, χειροκροτούσε ο κόσμος και αυτά. Και λέω, έχει γεύση τσιχλόφουσκας, γιατί αλήθεια δεν είχα φάει. Τι μου, μετά παίρνει το παγωτό στο γονάκι και το κολλάς κάτω από τα παγκάκια, άμα δεν σ' αρέσει. Και... να σου πω κάτι. Εντάξει, η τσιχλόφουσκα δεν είναι η φούσκα που κάνεις με μια κανονική τσίχλα. Ναι. Αμπράβο. Άρα ουσιαστικά τι ήταν, για αέρα. Τους ρώταγα τι γεύση έχει, τύπου γλύφεις δύο φορές το παγωτό και μετά δεν έχει άλλο γεύση, είναι απλά παγωμένο νερό. Αυτή είναι η φάση του. Το παγωτό μαστίχα δεν έχει γεύση τσιχλόφουσκα. Γιατί με τη μαστίχα δεν μπορείς να κάνεις φούσκα, ας πούμε. Κατάλαβα. Είναι άλλο το κομμάτι. Φοβερό μαθιουδάκι, πάρα πολύ ωραίο. Θα σας κάνω. Ειδικά με το δακτύλιο, γιατί και εγώ ήμουν πάντα υπέρμαχος ότι δεν ισχύει ποτέ αυτό. Καλά, μεγαλώσει το κέντρο και το πιστεύω το δακτύλιο. Ναι, του κέντρου ναι, το πιστεύω. Εμείς το πιστεύουμε. Εγώ που είμαι καλυθεώτης και εσύ που είσαι νικαιώτης. Εμένα με σταμάτησαν πέρυσι και στο είπα κιόλας. Για δακτύλιο. Αλλά δεν με έγραψαν. Επέλεξα να μην σε ακούσω. Δεν σε έγραψα γιατί το φαντάστηκε, δε μαλάκα. Ναι, το φαντάστηκα. Είναι σε συγκεκριμένο σημείο στην πλατεία της Ομόνοιας και αράζουνε. Και το πρόστιμο είναι 800 ευρώ συν αφαίρεση πινακίδων. Για το δακτύλιο. Για το δακτύλιο. Θέλετε τόσο πολύ να το πιστέψετε που το έχετε φτιάξει. Είστε σαν τους flat earthers. Επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω κρίσης πολλοί κόσμος δεν έχει πια αυτοκίνητο ή δεν μετακινείται τόσο πολύ. Ωραία, επέλεξες να καταργήσεις. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τα μόνα ζυγά που λένε. Ποιο είναι, ποιο αριθμό, ποιο παίρνει. Δεν καταλήγει. Σε 0, 2, 4, 6, 8. Η κατάληξη είναι το πρώτο. Όχι, αν είναι το κινητό σου, ρε μαλλιά. Όχι, τι είναι, πες το τελευταίο, ρε. Σου κάνει μονάχα. Ναι, ρωτάω, σε ρωτάω. Σου κάνει ο μπάτσο έτσι και λε πω, έχασα.
Ε? Ναι, ναι, και γι' αυτό είναι αλητία να έχεις μονό, γιατί μπορεί να πετύχεις 31 του μήνα Δευτέρα, 1η του μήνα Τρίτη, τσακ και κατεβαίνεις και τις δύο μέρες. Και γεια σας, γατάκια. Να πω ότι τελείωσε πραγματικά. Είχα πάει στη Βενεζουέλα με τις εικόνες, το 2005 πρέπει να ήταν, στη Μέριδα, στη Βενεζουέλα, σε ένα ορεινό χωριό, στο οποίο υπάρχει το παγωτατζίδικο που είναι σαν ρεκόρ Γκίνες με τις περισσότερες γεύσεις παγωτό στον κόσμο. Έχει τύπου 900 κάτι. Και έφαγα, τι να σου πω, έφαγα παγωτό μπύρα, παγωτό χταπόδι, παγωτό γάλα με κορνφλέικς, παγωτό μακαρόνια με κιμά, ό,τι μπορείτε να παγωτό καπνιστή πάπια, παγωτό. Τι λες, μωρέ, τώρα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Παγωτό παπούτσι, ήταν ωραία. Ήτανε παράξενα. Ναι. Και επειδή υπήρχε ένα κενό στη μετάφραση, εμείς δεν ξέραμε ισπανικά, αυτός δεν ήξερε αγγλικά, κάποιες γεύσεις τις κατάλαβα από μόνος μου. Δηλαδή, όταν έφαγα από το χταπόδι, έγραφε πούλπο, ξέρω εγώ, δεν ήξερα τι είναι. Και τρώω και μου σκάει βεντούζα στο δόντι και το κοιτάω και του λέω αυτό το τι. Μου λέει ναι, φοβερό παγωτό. Τι λέει, ρε μαλάκα. Του λέω βάλε δύο χωνάκια από το χταπόδι, δύο μπαλάκια, λίγο ξύδι από πάνω παγωτό. Και ρίγα. Είναι δυνατόν. Α, σε αυτά πα μέχρι και να μπει ένα κρέμα σοκολάτα. Για να ζητήσεις και ένα παγωτό φράουλες που με πείσε, ανώβαλε! Λόγο. Είναι δυνατόν, εδώ τρώμε παγωτό. Πόσες γεύσεις είχε? Είχε, εκείνη την εποχή είχε σχεδόν 900, αυτό νομίζω. Σοβαρά μιλάς. Το ψάξω, δηλαδή τώρα 10 χρόνια το μαγαζί πόσο μεγάλο ήταν, δηλαδή λες κτέλ, τι που περιμένες. Α, περιμένετε, είχε κάθε μέρα 200 διαθέσιμες, fixed, αλλά συνολικά είχε πάνω από... Τύπου το τελευταίο για χταπόδι, ρε μάτια. Δεν θα είναι τέλειο να σκάσει αυτή η θίτσα που θέλει με το κουταλάκι να δοκιμάσει όλες τις γεύσεις. Όλες. Θα φύγει από εκεί 600 κιλά. Θα φύγει από εκεί 3 ζάχαρο. Ναι. Θα τρώω χταπόδι. Είχα να μπει, δούλευε για λίγο, το είχα πει 5-10 φορές. Είχαμε παίξει κάποτε στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο το αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Δεν έγινε μια φορά το 2011 γιατί το 2011 δεν είχε καθόλου ρατσισμό. Δεν το κάνανε. Αγκαλιάζαν τους μαύρους. Ναι, ήταν το 2011, ήταν φοβερά. Μετά ξανάρχισε. Αλλά. Και πάντα σκεφτόμουν ότι είναι περίεργο που το αντιρατσιστικό είναι φεστιβάλ. Γιατί πάντα σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε να είναι φάρμακο. Να είναι σαν το αντιπηρετικό, σαν το αντιλιακό, το αντισυλληπτικό. Και να πηγαίνεις στο γιατρό και να λες: «Γιατρέ μου, ο γιος μου εδώ είναι, έχει λίγο φασιτάκι. Δεν πειράζει, αντιρατσιστικό των 500 κάθε 8 ώρες. Ξαναφέρετε την άλλη εβδομάδα να τον δω». Υπέροχο, ρε. Ή γιαγιάδες στην πολυκατοικία να λέει: «Παλιά είχαμε φοβερό πρόβλημα, είχαμε πάρα πολύ ρατσισμό, αλλά τώρα ψεκάζουμε με αντιρατσιστικό δύο φορές το χρόνο». Δεν έχει μείνει. Είχαμε ρατσισμό στην είσοδο, στα σανσέρ, στις σκάλες, γινόταν χαμός, για να βριζόντουσαν τον πέμπτο, στον πρώτο, στο υπόγειο. Τώρα ψεκάζουμε με αντιρατσιστικό και περνάμε ζάχαρη. Να αρρωσταίνει το παιδάκι και να λέει: «Ο Παπαδόπουλος έχτιζε δρόμους». Και να τον κουμπώνεις κατευθείαν. Γιατρέ, ελάτε γρήγορα. Έχει αρπάξει ρατσισμό. Αύριο δεν θα πάω σχολείο για να μην κολλήσει ρατσισμό και τους υπόλοιπους. Μπορείς να το κάνεις με πολλά πράγματα αυτό, βέβαια. Πολύ. Και πάντα αυτό δεν το. Ήθελα να το κλείσω κάποτε με ένα πολύ μεγάλο. Κάποιο είδους act out, το οποίο δεν μου βγήκε ποτέ. Το είχα πει μία φορά, το είχα πει. Άρεσε σε τρία άτομα. Εδώ. Και η ιδέα ήταν ότι έχεις πάρα πολλούς μετανάστες, οι οποίοι φωνάζουν. Τραγουδάνε παλιό ρεμπέτικο, νομίζω ρεμπέτικο ή σμυρναϊκό, αλλά με τύπο Αφρικάνη που προσπαθεί να κάνει τι σε ένα ναι, από που είμαι εγώ. Τέλειο. Αλλά δεν μου βγήκε ωραία και δεν το. Ωραία εικόνα. Αλλά ναι, η εικόνα μου άρεσε σαν. Πολύ ωραία. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω ότι μπορεί να το κάνει και με άλλα πράγματα πέρα από το αντιρατσιστικό, μπορεί να το κάνει με το πολιτονικό. Σαν την πλευρά μου. Περισπομένες, ψεκάζω δύο φορές. Πάω, πάρ' το παντού, εμφανίζονται. Οξύες περισπομένες παντού. Τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ, με διάφορα. Ότι τελειώνεις ο οικό, ητό. Έχουμε τέσσερα κρούσματα πολυτονικά. Κάτι τέτοια. Το πολυτονικό νομίζω θα είναι σαν το ισοτονικό, θα είναι ποτό. Πάμε για μπάσκετ, αλλά αμέσως μετά να πιούμε λίγο πολυτονικό. Να γεράσουμε μετά. Να έχει δασίες, να έχει περισπομές. Μα πόσο δύσκολα γράφαν τότε που έπαιζε. Ένας φίλος μια φορά είχε δει να πίνω ένα τέτοιο ποτό μετά από προπόνηση και μου λέει: «Πω ότι πίνεις υποτονικό». Και από τότε τον κοροϊδεύω, ξέρεις, και οπότε πίνω και του μιλάω έτσι πιο υποτονικό. Θα γαμούσε να λανσάρα με υποτονικό. Υπάρχει ένα κειμενάκι που έχω δοκιμάσει ελάχιστες φορές και δεν μου άρεσε γιατί ήταν πολύ έτσι, ήταν κάπως προσωπικό και το είχα ζήσει εγώ και δεν ήξερα αν είναι κάτι που μπορώ να μοιραστώ, αν ήταν κάτι έπρεπε να ήσασταν εκεί. Γιατί είχα πάει με ένα φίλο μου από το χωριό για περπάτημα
στο προφήτη Λία που είναι ένα εκκλησάκι και το οποίο θέλει κανένα τρίωρο περπάτημα για να ανέβεις. Ο οποίος φίλος μου είναι πρώτον σούπερ γκρινιάρης και δεύτερον έχει σούπερ φοβίες. Και καθώς ανεβαίναμε, ξεκίνησε μια κλιμάκωση φοβίας σε 15 διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή. Και είχε τρομερό ενδιαφέρον. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να πεντώσαμε ραντεβού να ξεκινήσουμε να περπατάμε στις 9 το πρωί για να ανεβούμε μια λογική ώρα, γιατί ήταν αρχές Αυγούστου. Τα πρώτα 20 λεπτά γκρίνιαζε γιατί φοβόταν ότι θα το χτυπήσει το παπούτσι. Αμέσως μετά αγχώθηκε και γκρίνιαζε για το ότι δεν πήραμε αρκετό νερό μαζί μας. Μισή ώρα μετά φοβήθηκε ότι θα μας επιτεθούν αδέσποτα σκυλιά. Ωραία. Εντάξει, 2 στα 3 είναι μέσα. Ναι. Προσέξτε τώρα. Ανεβαίνουμε όσο πάει προς το βουνό. Κάνω μια στάση για τα διόδια. Μια σας. Η επιτυχία έχει κόστος. Και εσύ το πλήρωσες. Γιατί. Αλλά έχεις καταφέρει να οδηγάς ένα πολύ καλό τζιπ. Να έχεις αρκετές κατακτήσεις. Θα μπορούσε να πει και στον κόσμο του δεάματος. Γιατί. Γιατί ρε μαλάκα. Είναι και σοβαρός κύριος δηλαδή. Δεν τα σήκωνε τα αυτιάκια σου. Λοιπόν, από τα 5 άτομα που συμμετέχουν σε αυτά τα interaction στο διόδια, νομίζω περνάει καλά μόνο ο Μαθηδάκης. Δηλαδή εσύ ντρέπεσαι. Αυτό στα διόδια δεν καταλαβαίνει και απλά τους πάμε τον βούτσο. Εμένα μου ρίχνουν κλεφτά βλέμματα έτσι τύπου με λίγο ντροπή, λίγο κατανόηση. Τύπου μαζεύτε τον. Εσείς έχετε να κάνετε όλο το ταξίδι αυτό. Πάρε ρε μαλάκα, κοίτα που σε φέρνω. Κοίτα εδώ πέρα μαλάκα. Ωραία, ας κάνουμε έρωτα. Ας κάνουμε έρωτα. Για λέγε, είμαστε στο... Είμαι στα 3 στάδια. Με το που πάει 12-12.30 αρχίζει να φοβάται ότι θα πάθουμε ηλίαση και ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για όλο αυτό το περπάτημα για τον ήλιο του Αυγούστου και ότι δεν ήταν καλή ιδέα και πρέπει να έχουμε σηκωθεί 7 το πρωί. Με το που πλησιάζουμε στην εκκλησία έχει λίγα μέτρα πιο πίσω ένα οστεοφυλάκιο. Okay. Οπότε αρχίζει και φοβάται ότι μπορεί να είναι στοιχειωμένη η εκκλησία. Ωραία. Και πιάνει μια πλήρη γκάμα από το με χτύπησε το παπούτσι μέχρι το στοιχειωμένη εκκλησία και δεν σταματάει εκεί. Πού σταματάει? Γιατί βλέπει από μακριά να έρχεται ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι αφύσικα καλό και πλημμένο για να είναι σε εκείνο το σημείο του βουνού. Ναι. Και φοβάται καπάκι ότι θα μας πάρουν για εμπόριο οργάνων. Εντάξει, αυτό το αναγκαίνεται. Σε ένα χωριό στα Δολιανά. Και καπάκι το τερματίζει. Και αρχίζουμε και κατεβαίνουμε πλέον σούπερ γρήγορα από το βουνό που φτάσαμε, γιατί βλέπεις στο βάθος ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο και τρώει τη φλασιά ότι θα έχει πιάσει φωτιά στο δίπλα βουνό και θα μας κατηγορήσουν για εμπρησμό. Είμαστε 2 τύποι μόνοι μας και περπατάμε. Και ζούμε, δηλαδή από το με χτύπησε το παπούτσι μέχρι το θα μας κατηγορήσουν για εμπρησμό. Με ενδιάμεσο το δεν έχουμε νερό, θα πάθουμε ηλία, θα μας φάνε σκυλιά εμπόριο οργάνων, στοιχειωμένη εκκλησία. Εντάξει, υπέροχο. Εντάξει, εκπληκτικό. Άμα πεις μαλακία, θα σου κουμπώσω μπουκέτο μπροστά στην κοπέλα. Δεν θα πω, είμαι σοβαρός. Είναι κοπέλα. Δεν ξέρω. Ό,τι αν είναι άντρας, τον φασώνεις. Αν είναι γυναίκα, κάνεις χάγκα χάγκα. Αν το κάνεις, δεν θα πω τίποτα. Χάγκα χάγκα. Εντάξει, θα κάνεις χάγκα χάγκα. Μπορείς να το περάσεις μέσα στην πρόταση. Χάγκα χάγκα, ορίστε. Έτσι. Κάπως να το. Ναι, τίχνω στο χάγκα χάγκα. Χάγκα yes. Εντάξει. Τι κάνει ο άνθρωπος για να μην γίνει ρεζίλη, έτσι. Μάλιστα. Κάτι είπε, κάτι είπε. Κώστα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ήταν σαν το κοριτσάκι από τον Brave, μεγάλη. Ναι. Αλλά not so brave. Θέλω να κάνω ένα beat για του χρόνου, γιατί έχω πει πολλοί μανάδες, κυρίως στις δικές σας. Μιλά και δεν γλιτώνεις από μένα. Δεν μπορεί να πει τη λέξη μαμά. Μαμά πουλή και να μην είναι πια πιανού. Και πού να τοποθετήσω αυτό. Και σε ονόματα το παθαίνει αυτό. Έχω τον κολλητό μου, το λέγανε Τάσο και πάντα από κάποιο έλεγε Τάσο. Πεταγόμουν από το βάθος του δωματίου και έλεγε σκύψε να στον περάσω. Συγγνώμη, παιδιά, είναι μια ασθένεια που έχω. Λοιπόν, και θέλω να κάνω ένα παιδί για τους παπάδες. Γιατί οι παπάδες δεν έχουν τυπικά αστεία μπαμπά. Ενώ, δεν είναι μαμά, μην πατάς το σφουγγαρισμένα, κατάλαβες ή
μαμάρο τον μπαμπά σου, ναι, ή μαμά. Δεν έχουν γνωστό pattern, ναι. Δεν έχουν ένα pattern οι μπαμπάδες για να τους κορυδέψεις. Έχουν όμως ένα πάρα πολύ καλό το οποίο μπορείς να κρατηθείς, στο ότι όταν γίνεσαι μπαμπάς, νομίζω ότι βγαίνει ένα ένζυμο στον εγκέφαλό σου που σου λέει ότι πρέπει να φτιάξεις πράγματα Sony και ντε. Ενώ ποτέ δεν έχεις φτιάξει αυγό Kinder στη ζωή σου, αλλά όταν είσαι μπαμπάς έχεις αυτήν την τέτοια, την ιδιότητα. Ότι όταν κάτι χαλάει λένε μπαμπά, έλα φτιάξ' το. Και ο μπαμπάς αναγκαστικά δεν μπορεί να το παίξει ότι δεν ξέρει. Νομίζω ότι όλοι οι μπαμπάδες κάνουν ότι ξέρουν, χωρίς πραγματικά να ξέρουν πώς να φτιάξουν κάτι. Και γι' αυτό βγάζουν τρελές πατέντες οι μπαμπάδες. Δεν το κάνουν επειδή έχουν μεράκι, το κάνουν επειδή αυτό έκατσε εκείνη τη στιγμή. Η μάνα του πατέρα μας, μερικές φορές που σπάγανε τα γυαλιά μου όταν ήμουν στο δημοτικό και έπαιρνε 700 κιλά ζηλοτέιπ και κόλλαγε το. Το γυαλί με το βραχιόνιο, έτσι. Νάτος. Που το ζηλοτέιπ ούτως ή άλλως φτιάχνει τα πάντα. Και ένα φτερό αεροπλάνο φτιάχνει με πολύ ζηλοτέιπ. Δεν σε νοιάζει. Να το δέσεις το κεφάλι σου κατευθείαν. Οπότε ξέρεις, ήταν και ημερακλής ο δικός μου. Τι έκανε, σου λέει. Το ζηλοτέιπ δεν φτιάχνει μόνο γιατί με το ζηλοτέιπ δεν μπορεί να κλείσει το παιδί το τέτοιο. Και τι έκανε ο Θεός. Πήγε και έβαλε μια φορά στο βραχίωνα τέτοιο. Οδοντογλυφίδα. Ωραία. Οπότε εγώ ξέρω, θέλω να το κορεδέψω όλο αυτό με το μεράκι. Και όλα αυτά γιατί δεν είχε το λεπτό κατσαβιδάκι. Δηλαδή ότι... Και όλα αυτά γιατί απλά δεν πήγαμε στα οπτικά να μου φτιάξει τα γυαλιά. Γιατί ντρεπότανε, δεν ξέρανε, φίλε. Και λέω, ξέρει, ένα μερακλή ο πατέρα μου, φτιάχνει τα γυαλιά, έβαζε και τον οδοντογλυφούλα, είχε βάλει τον οδοντογλυφίδα. Οπότε πήγαινα στο σχολείο, έβλεπα, τσίμπαγα και ένα περιτύφαμα με το κεφάλι. Ένα μεζεδάκι στο ουζάκι. Τύπου Mad Max κατάσταση, όλα αυτά ένα φουσκόνι. Και ότι actual, επειδή δεν ξέρουν οι ίδιοι να φτιάξουν πράγματα, δεν μας μεταφέρουν και εμάς τη γνώση. Δηλαδή δεν έχει μεταφέρει κάποιος μπαμπά σε ένα γιο το πώς να φτιάξει κάτι. Γιατί ας πούμε όταν και εγώ ήταν μια λάμπα στο σπίτι, τι σου λέει ο πατέρας σου, φέρ' τη σκάλα, πήγες έκανες το χαμαλί, έφερες τη σκάλα, άνοιγες τη σκάλα και η μόνη βοήθεια που έκανες ήταν κράτατη. Ναι. Ή, ναι, πήγαινε κλείσε το γενικό. Σου έλεγε αυτό το απλά κράτατη, που ήσουν ένα δεκάχρονο παιδάκι για που κράταγε το χοντροπατέρα σου στη σκάλα που έχει φτιαχτεί για να μην την κρατάει κάποιος. Έχει φτιαχτεί για να ανεβαίνει κόσμος πάνω της και να κάνει πράγματα. Οπότε ήσουν κυριολεκτικά άχρηστος. Έβαζε στο ένα ποδαράκι, στο ένα πόδι, στο ένα σκαλάκι και την κράταγε. Και σου έλεγε ο παπάς σου, κρατός. Και είσαι... Το πιθανότερο είναι να πέφτει ο πατέρα σου πάνω σου και να σε σκότωνε και εσένα. ότι άμα πέφτει ο βουζέλα ο πατέρα μου, θα τον κράταγα εγώ 10 χρονών. Και θα πήγαινα στο σχολείο. Εγώ έχω κρατήσει τον πατέρα μια φορά όταν έφυγα τη σκάλα. Και το μόνο που σου κάνει όταν αλλάζει πράγματα είναι να σου φωνάζει για πράγματα που δεν φταίει. Τύπου ξέρει κάτι θα κάνει αυτό, θα πάει να κάνει τέτοιο και θα σου πει κράτα τη σκάλα. Εγώ φταίω, μαλάκα χοντρέ. Που πήγαινε σαν μπαλαρί να πάρω και να αλλάξει μια λάμπα, άχρηστε. Αυτό θέλω να πιάσω αυτό, ότι ωραίο, έχουν το μεράκι, το ψεύτικο μεράκι που δεν είναι ο actual μεράκι, είναι απλά μπαμπαδίστικα πράγματα γιατί είμαστε άχρηστοι. Περίμενε, γιατί έχει τόσα διόδια, τώρα δεν πληρώσαμε μόλις διόδια. Ναι, λέει ήταν ριότι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα να λέω τον beat, μέχρι να τελειώσω να λέω τον beat. Είμασταν 25 ευρώ μέσα. Είμασταν 25 ευρώ μέσα, αρμαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα... Θες να νιώσεις τον πόνο ή να σου βάλω ένα καινούριο τάσο. Θέλω να μου βάλεις ένα καινούριο τάσο. Ωραία. Στην πρόταση που θα πεις... Ναι, ρε, πούστηκα. Ωραία. Θέλω... Ό,τι και αν πεις, πρέπει να πεις κάτι. Mm. Ωραία. Πρέπει να βάλεις μέσα τη λέξη μάσκα θανάτου. Τις δύο λέξεις. Κάπως να φτιάξεις την πρόταση και να πεις αυτές τις δύο λέξεις. Μάσκα θανάτου... Κουράγιο. Γιατί έμπιστε. Κουράγιο, άλλα δύο επεισόδια θα κάνουμε. Εκτός αν θες να σε βοηθήσω εγώ. Με μπόνους βοήθεια. Μάσκα θανάτου. Ναι. Καθαρά, έτσι. Αυτό το μάσκα θανάτου μυθιστόρημα που μου έδωσε χθες ήταν πολύ ωραίο. Γεια σας. Πες το και φαγγελία γιατί χωρίς να... Μάσκα θανάτου. Γεια σας, μάσκα θανάτου είναι ωραίο έργο. Γαμώ το κέρατο. Μπράβο όμως. Το κάνει ο Μιχάλης. Και θα το κάνει και χωρίς να γράφουμε επεισόδιο. Ναι, το κάνει ούτως ή άλλως. Μπράβος, ωραία το κάνεις. Για να τελειώσω το beat, θέλω να πω ότι ρε παιδί μου και έχουν αυτό το πράγμα οι πατεράδες οι οποίοι δεν έχουν γνώμονα το πώς βγαίνουν έξω. Δηλαδή ο μπαμπάς θα βάλει τη βερμούδα το χειμώνα, την μπλούτζα Άλτζιντα με το παλιό σήμα που ήταν εξής μπούφα μέγκα. Αυτό, η οποία θα γίνει παντού τρυπιά. Η μάνα σου θα ντρέπεται για τη φάση της και θα πει γιατί τον παντρεύτηκες, δεν μ' έλεγα.
Ήσουν ένα βήμα πριν φύγεις με το Χωσέ Αρμάντο Ντελαβέγκα, ξέρω εγώ, και πήρες το Στέφανο. Κατάλαβες. Πολύ ωραίο. Αυτό. Γιατί για κάποιο λόγο στους άντρες μετά από κάποια ηλικία απλά δεν μας νοιάζει. Κατάλαβες. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Ότι έχει παντρευτεί, έχει τα παιδιά. Ότι σβήνει αυτό, πέφτει αυτός ο γενικός και λέει: ω, ένα χιτόνιο, θα βγω έτσι με κομπλέ. Αφού κρύβει την μπούτσα μου, είναι εντάξει. Και βγαίνουν έξω και πάνε. Και τώρα είσαι παπά, πάρε μια φόρμα. Τι έχω, τι έχω. Μια κλωστή να κρατάει τη μία μασκάλη με την άλλη. Εντάξει. Θα βάλω μοκασίνη με κρόσια. Αυτό παίζει πολύ φόρμα με δερμάτινο παπούτσι από κάτω. Ναι, ναι. Είναι τύπου απλά δεν μας νοιάζει μετά από κάποια σημεία. Ενώ οι γυναίκες δεν το παθαίνουν αυτό. Οι γυναίκες όσο μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο καλοποιούνται, ακόμα περισσότερο τακτοποιούν τον εαυτό τους. Οι άντρες απλά σβήνουμε. Τι μπορεί να σκέφτονται, δεν γαμιέται, μπήκα. Ναι, doesn't matter, had sex. Έχω κάνει και παιδιά. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να βγάλουμε ένα ρόπαλο από πέτρα και ξύλο και να βγαίνουμε από τις φυλιές και μας... να μην μιλάμε καν, απλά να βγάζουμε μουγκριτά για να καταλαβαίνουμε και να περπατάμε έτσι. Πολύ ωραία. Αυτό και θέλω να, ξέρεις, να το ξεκινήσω από μπαμπάδες και να καταλήξω στο ότι τα κάνουμε έτσι, ρε παιδί μου. Και δεν είναι ένας μπαμπάς, είναι όλοι οι μπαμπάδες. Ωραίο είναι. Καλά, η μπλούζα, η άλτζιτα είναι φοβερό. Είναι, ο πατέρας μου, παιδιά, δεν είχε άλτζιτα. Ο πατέρας μου, αλήθεια, είχε εύγα. Είχε εύγα μπλούζα και ήταν super retro μπλούζα. Ήταν hipster πρωτού γίνει. Και ξέρετε hipster. Τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι οι μπαμπάδες με τα ρούχα δεν τους νοιάζουν τα εξής πράγματα. Ένα, χρωματικοί συνδυασμοί, όλα πάνε. Είναι anything goes, εκεί δεν έχει. Δεύτερον, μεγέθη. Στο πήρε δώρο, δύο νούμερα μικρότερο, τέσσερα νούμερα μεγαλύτερο, μια χαρά είναι. Πένα είναι. Το ένα είναι, άμα είναι μικρότερο θα πεις είναι ζεστό, άμα είναι μεγαλύτερο θα πεις είναι πιο άνετο. Λοιπόν, σε λίγο φτάνουμε Πρέβεζα, μάγκες. Τέλεια. Να σου δείξω ένα μαγικό που μου μάθα θείος μου. Ναι. Ρούφα. Λοιπόν, δεν σας δείξω ένα μαγικό που μου μάθα. Δεν μπορείς ρε μάνα, δεν μπορείς. Άρα έχουμε πουλί, μάνα, θείος. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι σε έχουν κακοποιήσει όλοι στην οικογένεια. Δεν σε έχουν πάρει σουβλάκι. Λοιπόν, άκου ένα μαγικό που μάθα ο θείος μου. Άνοιξε το μάτι σου. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Πες εσύ, κάνε εσύ τη ζήτηση. Ωραία, ωραία. Θέλετε να βρεθούμε Πρέβεζα αμέσως? Θέλω να σώσουμε τον Κώστα και θα... Συγγνώμη παιδιά, χίλια συγγνώμη, αλλά τώρα με έχει πιέσει παστικό. Λοιπόν, θέλετε ένα μαγικό μου μάθε ένας, τα έχετε ακλειδουργό. Ο θείος σου, όχι τα έχετε ακλειδουργό. Οκ, πάμε, έλα. Πρέβεζα είναι μια παραθαλάσσια πόλη που βρέχεται και από το Ιόνιο και από τον Αμβρακικό. Οπότε οι ψαράδες κάθε μέρα φέρνουν στα λιμάνια τα καλύτερα από αυτούς τους δύο κόσμους. Είναι διάσημη σαρδέλα της Πρέβεζας, η γάμπαρη του Αμβρακικού, αυτή η μικρή γαριδούλα. Και έχουν και μια παραδοσιακή συνταγή που είναι ο κέφαλος πετάλι. Είναι ολόκληρο το ψάρι ανοιγμένο στη μέση, λίγο λιαστό και μετά ψημένο στα κάρβουνα. Η Πρέβεζα παλιά περιτριγυριζόταν από έναν βενετσιάνικο ελαιώνα με πολύ παλιά δέντρα. Έχουν μείνει ελάχιστα από αυτά, παρόλα αυτά φτιάχνουν ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης από την ποικιλία Λιανολιά Κερκύρας. Δεν έχει πολύ μεγάλη τυροκομική παράδοση, παρόλα αυτά θα βρείτε πολύ καλής ποιότητας φέτα, γαλοτήρι και τη διάσημη κεφαλογραβιέρα Πρέβεζας. Αυτό που δεν ήξερα και έμαθα εδώ είναι ότι η Πρέβεζα είναι μια από τις μεγαλύτερες περιοχές στην Ελλάδα μετά τη Μυτιλίνη σε παραγωγή ούζου. Είμαστε στην ποτοπία Ρούμπου που είναι εδώ από το 1949, παράγει ένα πολύ δυνατό, καθαρό, ατόφιο ούζο σε έναν από τους πιο παλιούς άμβικες της Ελλάδας.
Βρισκόμαστε στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα, στο κτίριο 1362. Υπάρχουν δύο τρόποι ζωής. Βρισκόμαστε στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα, στο στρατιωτικό κτίριο με αριθμό 1362, όπου εδώ στεγάζεται το θεατρικό εργαστήρι Πρέβεζας. Είναι ένα μέρος που αγαπάμε πάρα πολύ και εγώ και ο Βίρονας και τα παιδιά. Και εγώ λίγο παραπάνω, γιατί πριν από 10 χρόνια έχω ξανάρθει εδώ με τη θεατρική ομάδα Peakwood. Είμαστε 7-8 άτομα με την παράσταση Ο Γλάρος που έκανε έναν παππού. Και είχε συμβεί ένα αστείο περιστατικό, όπου ήρθε η Λίλη Σακά, όπου τρέχει το θεατρικό εργαστήριο Πρέβεζας, και αν έχει και άλλους συνεργάτες που σίγουρα έχει, συγγνώμη που δεν θυμάμαι το όνομά τους, για να μας πάρει με το αυτοκίνητο, για να μας πάνε στο σημείο που θα μείνουμε και θα ετοιμαστούμε για να κάνουμε την παράσταση. Ήμασταν λοιπόν τρεις ηθοποιοί μέσα στο αυτοκίνητο και σε κάποια φάση ο φίλος μου ο Κώστας μου είπε, ξέρεις, να πω κάτι για να σπάσει λίγο η αμηχανία, γιατί μόλις είχαμε γνωριστεί. Και συμβαίνει το εξής, μας λένε τα ονόματα, είμαστε ο Τάδε. Περνάνε 30 δευτερόλεπτα και μου κατεβαίνει και μου βγαίνει ένα έξτρα μπάσο στη φωνή και ένα έξτρα γρέζι. Και αφού μου έχει συστηθεί η Λίλη, της γυρνάω και της λέω, έχεις πάρα πολύ ωραίο όνομα Λίλη. Και φαίνεται, λες και της κάνει καμάκι τελειωμένος πέφτουλας που έχει πιει 8 Jameson και 12 σφινάκια καμπάρι. Και αρχίζουν και ξεσπάνε στα γέλια όλοι, ηθοποιοί κυρίως. Και λέει ο φίλος μου ο Κώστας, εντάξει ρε Μαθιουδάκη, είπαμε να σπάσεις τον πάγο, αλλά εσύ τον έκανες κομμάτια. Long story short, κανένα πρόβλημα με τα παιδιά, όλοι το πιάσανε, το πώς διαχειριστήκαμε χάλια την αμηχανία μας και έχουμε να θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ ωραία πράγματα από αυτό το χώρο. Είμαστε εδώ στο τείχος της Νικόπολης, λίγο έξω από την Πρέβεζα, και θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας την ιστορία για το τέταρτο μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου, το διαμάντι του Top Capi ή το διαμάντι του Κουταλά. Είναι ένα πολύ μεγάλο διαμάντι, το οποίο υπάρχουν διάφορες ιστορίες για το πώς περίληφθε στην κατοχή των Σουλτάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μία από αυτές είναι ότι ένας χωρικός το βρήκε στο έδαφος, δεν ήξερε τι είναι, το αντάλλαξε για δύο κουτάλια και μετά έφτασε στο Σουλτάνο. Μία άλλη είναι ότι το είχε η κυραβασιλική, η αγαπημένη γυναίκα ή ερωμένη του Αλιπασά των Ιωαννίνων. Αλλά η ιστορία που σχετίζεται με την Πρέβεζα και με την περιοχή τοποθετείται γύρω στο 1798, όπου γίνεται η μεγάλη μάχη της Νικοπόλεως και που την ακολούθησε ο χαμός, ο χαλασμός ή η σφαγή της Πρέβεζας. Το 1797 οι Βενετοί με τους Γάλλους συμφωνούν να πάρουν οι Γάλλοι την Πρέβεζα, την Πάργα και τα Ιόνια νησιά. Αυτό που κάνουν λάθος είναι ότι ξεχνάνε να ειδοποιήσουν τον Σουλτάνο που ήταν δικά τους. Ο Σουλτάνος Σελίμ ο Τρίτος δεν του αρέσει αυτή η αλλαγή και στέλνει τον Αλιπασά Τεπελενλή που είχε την περιοχή της Αλβανίας και της Ηπείρου για να πάρει πίσω την Πρέβεζα. Κατεβαίνει με 7.000 Τουρκαλβανούς και βρίσκει πολύ χαλαρή αντίσταση από 280 Γάλλους, 60-80 Πρεβεζάνους πολιτοφύλακες και 60 Σουλιώτες. Γίνεται χαμός, κερδίζουν τη μάχη, λαιλατούν όλη την Πρέβεζα, 9 Γάλλοι αξιωματικοί στρατιωτικοί πιάνονται εχμάλωτοι και τους στέλνουν όλους στην Κωνσταντινούπολη. Ένας εξ αυτών, ο λοχαγός τότε Καμί, θρυλείται ότι ήταν εραστής της μαμάς του Ναπολέοντα, οπότε αυτή πήρε το διαμάντι το οποίο ενδεχομένως είχε βρει από τη Μαρία Αντουανέτα, το έστειλε για τη διπλωματική σοδού μέχρι την Πρέβεζα για να πάει από την Πρέβεζα στα Ιωάννα και από τη Ιωάννα στην Κωνσταντινούπολη για να ανταλλάξει τον εραστή της. Δεν ξέρουμε ποια από όλες αυτές τις ιστορίες είναι αληθινή, αλλά τουλάχιστον αυτή έχει ένα αλφα ενδιαφέρον τόσο για τη μαμά του Ναπολέοντα όσο και για τον λοχαγό Καμί. Κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι σε ένα δρόμο πηγαίνοντας προς την Ιγουμενίτσα. Δεξιά μου μπορείτε να δείτε την Ιγουμενίτσα. Όχι, δεν μπορείτε να δείτε την Ιγουμενίτσα δεξιά μου, μην ακούτε τις μαλακές που λέω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για κάποια πολύ σοβαρά ιστορικά facts που αφορούν την Ιγουμενίτσα. Και αυτό είναι το εξής. Παλιότερα στην Ιγουμενίτσα, πριν πάρει το όνομά της, έμενε μια Ιγουμένη, η οποία ήταν έτσι πολύ καλή και αγαπητή. Δεν είχε όνομα η πόλη, απλά έμενε Ιγουμένη. Κάποια στιγμή, όποια συζήτηση με τους ανθρώπους της πόλης λένε, Ηγουμένη, εσύ πόσο χρονών είσαι, τους λέει 22. Α, εσύ μικρή, της λέει.
Ναι, είμαι μικρή, δεν μου φαίνεται και αυτά γιατί έχω ξέρει αυτό το μαύρο πάνω και δεν φαίνεται. Άρα δεν είναι σιγουμένη, είναι σιγουμενίτσα. Και έτσι σκεφτήκαν ότι είναι πολύ σωστό να πάρουν το όνομα. Μετέπειτα η Ιγουμενίτσα έχει γίνει έτσι, είναι βασικό λιμάνι για τα Ιόνια νησιά αλλά και για την Ιταλία. Και πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή νίντζα. Βγάζει πάρα πολλούς νίντζα η Ιγουμενίτσα και σκέφτονται να αλλάξουν την ονομασία σε Ιγουμενίντζα. Γιατί έχουν βαθιά γνώση στην τέχνη αυτή και στα αστεράκια σούρικεν. Μπορείτε να βρείτε στα σουβενιράδικα. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γαμμένη, περπατάω μια ώρα ηλίθιη στο διάδρομο του σπίτι. Πρέβεζα τα σπάσε. Παιδιά, εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο όμορφη. Τώρα που είδα την Πρέβεζα και στα γυρίσματα και που κάτσαμε να φάμε και όλα αυτά, είναι πανέμορφη πόλη. Είναι σαν νησί και έχει σοκάκια, έχει πλακόστρωτα, πέτρινα, φοβερό. Ναι, ναι, ναι. Εκεί που έκανε ηλία το δικό σου, πάρα πολύ ωραίο μαγαζάκι. Είναι απίστευτα όμορφο. Έπρεπε να είχαμε φάει λίγο ακόμα, νομίζω. Θα σκάγαμε. Σαν ζώα. Μία φορά πρέπει να σας δείξουμε πώς τρώμε στα τσιμέντα. Πρέπει να το δείτε αυτό. Θα το θυμηθούμε στο επόμενο. Εννοείται. Και πάμε λίγο με νιτσάρα τώρα. Έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Εγώ έχω πει σε ένα beat. Έχω βάλει ότι η Γουμενίτσα είναι η πιο άσχημη πόλη στην Ελλάδα. Γιατί ότι είχαμε περάσει με τον Μιχάλη μια φορά 45 λεπτά και όταν καθόμασταν άλλα 10 λεπτά ο Μιχάλης θα κρεμιότανε. Ναι. Μετά είχα βάλει το line ότι ο μαλάκας ο Καριωτάκης αυτοκτόνησε στην Πρέβεζα μαλακή ότι η Γουμενίτσα είναι δίπλα. Κάντε να έχει νόημα για τους επόμενους. Και μετά κάνω ένα callback που λέει για τον Άγιο Ραφαήλ για ένα άσχημο καράβι και λέω ότι είναι η Γουμενίτσα σε φάρκα. Και τρέμω ότι τώρα θα ανοίξω την παράσταση του στη Λιμενίτσα και ή θα με γιουχάρουνε ή θα με λιντσάρουνε. Και το έχω πολύ μεγάλη απορία να δω. Το σκέφτομαι σοβαρά να βγω και να πω καλησπέρα Λιμενίτσα, συγγνώμη. Συγγνώμη Αθήνα, συγγνώμη Ελλάδα. Εγώ ξέρω τι πιστεύω, ότι οι πόλεις, οι κάτοικοι μιας πόλης που υπάρχει αυτό το urban, ότι λένε ότι δεν είναι ωραία και αυτά, το κάνουν embrace και το γουστάρουν. Το κάνουν και μεταξύ τους πιστεύω. Δηλαδή, εγώ με την Πτολεμαϊδα που, που δεν είχα πάει ποτέ πριν παιδί μου, από τις παραστάσεις και τα tour, ό,τι είχα ακούσει για την Πτολεμαϊδα, νόμιζα ότι θα πάω και θα δω την Gotham City, αφού την έχει καταλάβει ο Τζόκερ. Νόμιζα ότι αυτό το πράγμα, ότι έχουν πέφτουν τοξικά απόβλητα τον ουρανό, ότι υπάρχουν παιδιά με 6 πόδια και 4 χέρια και πηγαίνουν έτσι και περπατάνε στα ταβάνια. Μαλάκα, όλο μαλακίες και όλο υπερβολές. Και πήγα στην Πτολεμαϊδα και είναι η Πτολεμαϊδα, ρε μαλάκα, είναι μια χαρά πόλη, κατάλαβες. Και είχα γράψει κι εγώ ένα beat για την Πτολεμαϊδα που τους το είπα στην Πτολεμαϊδα και πεθάνανε στα γέλια. Γιατί τα γουστάρουν αυτά, γιατί και αυτοί γελάνε με αυτό το πράγμα. Είχα πει ότι ρε παιδί μου, η Πτολεμαϊδα είναι τόσο μολυσμένη από τα εργοστάσια και αυτά και τα χημικά και με τόνα και τα άλλο και τα απόβλητα των εργοστασίων. Γιατί είναι τόσο μολυσμένη από τα απόβλητα των εργοστασίων. Που άμα πιεις νερό από τη βρύση, αυτόματα μπαίνει η Έρι Μπρόκοβιτς στο σπίτι. Μετά φτιάξαν φοβερό. Φοβερό. Με ένα συμβόλαιο και σου λέει είσαι εκατομμυριούχος. Αλλά τι να το κάνεις, θα πεθάνεις. Και γελάγανε και γουστάρανε και μαμά μου. Αλλά αυτό μακάρι να συμβεί το ίδιο και να μην με βρούνε με τσιμεντωμένο στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Λοιπόν, πάμε η Ιγουμενίτσα τώρα και λογικά θα πετύχουμε και σοβαρό ηλιοβασίλεμα. Τι έγινε. Είσαι τρελαία, στέλνω το ζαρί. Με βάζουν και περπατάω μέχρι την Κολονταμπέλα για να πω δύο πίπες. Είναι δυνατόν. Τόσο ωραία θέα έχει εδώ πέρα με τους ηλίθιους. Έπρεπε να κάνω τις μαλακίες του Μαθιουδάκη. Γιατί νομίζει ότι σκηνοθετεί τον Μπεν Χουρ. Και του λέω να πάω, σας δίνει εδώ την ταμπέλα. Μου λέει όχι, θα πάω στην κάτω ταμπέλα. Μου λέει ο άνενα. Ναι, πρέπει να πω δηλαδή 2,5 χρόνια μαλακίες. Μαλάκες. Μέχρι το λίπος μου δεν θα μπορούσατε να σηκωθείτε από το κρεβάτι το πρωί. Όχι να πάτε στην Ιωάννινα Πάτρα. Στο διάλογο. Εν τω μεταξύ, γιατί σε όλες τις ταμπέλες που έχει φαγητό στα ΣΕΑ έχει ένα πιρούνι και ένα μαχαίρι σταυρωμένα. Ποιος τρώει με μαχαιροπίρουνα σε ΣΕΑ, βρε μαλάκι, σε ένα σάντουιτς θα πάρουμε. Βάλτε ένα σάντουιτς, φωτογραφιούλα, ηλίθιοι. Τέλος πάντων, έφτασα.
τις μαλακές. Και τι έχει εδώ δηληστήρια, ρε μαλακά, τι φτιάχνουμε εδώ πέρα. Χάμω το σπίτι και έχω να το ξανανεύω όλο αυτό τώρα. Εδώ νομίζω είμαι καλά. Περάσει το διάλογο, μαλακισμένα, μου με κοιτάτε κιόλας. Εγώ έκανα όλο το περπάτημα, όχι εσείς.